Μια μητέρα που μεγαλώνει μόνη της. Τα τρία της παιδιά ζει στο σκοτάδι αφού η ΔΕΗ της έκοψε το ρεύμα ενώ της ξύλωσαν ακόμη και τον μετρητή. Είμαι άνεργη μητέρα, μονογονεϊκή, χωρισμένη χρόνια με τρία παιδιά ανήλικα. Και την προηγούμενη Τετάρτη μου έχουν κόψει το ρεύμα και με έχουν αφαιρέσει και το μετρητή. Με αποτέλεσμα να μην μπορώ να μαγειρέψω ούτε για τα παιδιά και ούτε να μπορώ να μείνω κάπου, γιατί έχουν πεθάνει και οι γονείς μου και δεν έχω κάποια στήριξη από πουθενά. Μένουμε στο σκοτάδι με τα κεριά. Εάν κάνουν τα παιδιά μου, δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει. Είμαι αγανακτισμένη πλέον. Είπατε εδώ πέρα να διαμαρτυρηθείτε, όμως δεν βρίσκεται κάποιος. Όχι, δεν υπάρχει κανένας. Έχουν εξαφανιστεί όλοι οι διευθυντές, δεν υπάρχει κανένας αρμόδιος για να κάνει κάτι. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε σήμερα από μέλη σωματείων εργαζομένων και συνταξιούχων, αλλά και πολίτες στα γραφεία της ΔΕΗ στην Πάτρα, στην Ακτή Δημαίων, ενάντια στις διακοπές ρεύματος. Κάνουμε τη μεγάλη κινητοποίηση για να σταματήσει πια η ΔΕΗ να κόβει τα ρεύματα του κάθε αγωνιστή, του κάθε φτωχού ανθρώπου. Κάποια στιγμή αυτό το μήνυμα πρέπει να το πάρει και η κυβέρνηση, γιατί δεν πάει άλλο. Δεν επιτρέπεται και είναι αντισυνταγματικό να παίρνουν τους μετρητές τρολογιών. Επειδή η ΔΕΗ ζητάει από μία άνεργη μητέρα τριών παιδιών 1.150 ευρώ για να τις βάλουν το κλινικό τιμολόγιο. Είναι απαράδεκτο. Πρέπει να ξυπνήσει πια ο λαός. Η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ συνεχίζει τη μνημονιακή πολιτική που είχαν χαράξει οι προηγούμενες. Κόβει το ρεύμα σε λαϊκά στρώματα, σε λαϊκές οικογένειες, στους εργαζόμενους, στους άνεργους, στους συνταξιούχους και δεν λαμβάνει μέτρα προστασίας προς αυτόν. Εμείς σήμερα κινητοποίηση έχει να κάνει γιατί έχει κόψει σε φτωχές οικογένειες και λαϊκές το ρεύμα με παιδιά τα οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην οικονομική κρίση. Ζητάμε, όπως μας είχαν υποσχεθεί, ότι θα κοιτάξουν το θέμα. Μας κοροϊδεύουν. Ζητάμε να μην κόβεται το ρεύμα από αυτές τις ευπαθείς οικογένειες. Θα είμαστε πάντα στον αγώνα και δεν θα τους ευχαριστούμε. Καθημερινή πάλι και αγώνας μέχρι να καταφέρουμε να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Καλούμε σήμερα τα μαζικά σωματεία, οι άνεργοι, όλο το λαό της περιοχής, να βγει στον δρόμο. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτοί δεν σταματάνε. Αν βλέπουν κόσμος που δεν κινητοποιείται, αυτοί θα κάνουν τη δουλειά τους. Και πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα μέτρα που παίρνουν δεν είναι για να ικανοποιήσουν τις λαϊκές ανάγκες, είναι να ικανοποιήσουν το μεγάλο κεφάλαιο και ιδιαίτερα τους ιδιοκτήτες της ΔΕΗ. Αυτά παθαίνουν όταν μιλάνε τα κόμματα αυτά, τα αστικά, για αναδιαθρώσεις. Αναδιαθρώσεις είναι όλα στους αφεντάδες, τους καινούργιους. Επομένως ο λαός δεν έχει άλλη λύση. Αγώνας διαρκής και μαζικός για να μπορέσει να αλλάξει αυτή η πολιτική, για να σωθούν τα λαϊκά στρώματα. Να πάνε να κόψουν το ρεύμα στους μεγαλοκαρχαρίες που χρωστάνε εκατομμύρια και κυνηγάνε το φτωχό των άνεργων. Δεν το ρωτάνε αν έχει να πληρώσει ή όχι. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ τα ταξικά συνδικάτα για να διαμαρτυρηθούμε στη διοίκηση της ΔΕΗ, γιατί παρά τις διαβεβαιώσεις που μας έδωσε τον προηγούμενο μήνα, εξακολουθεί να κόβει το ρεύμα σε λαϊκά νοικοκυριά. Είναι απαράδεκτο το 2016 σπίτια να είναι χωρίς ρεύμα και οι οικογένειες να φυτίζονται στο σκοτάδι. Απαιτούμε από τη διοίκηση της ΔΕΗ εδώ και τώρα να επανασυνδέσει τα ρεύματα και να ρυθμίσει έτσι τις οφειλές ώστε τα λαϊκά νοικοκυριά να μπορούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Την ίδια ώρα συνεχίζονται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου οι διακανονισμοί για την εξόφληση οφειλών σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή. Οι οφειλές ωστόσο πνίγουν πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Άλλωστε η ΑΧΑΙΑ σύμφωνα και με τα στατιστικά στοιχεία είναι πρωταθλήτρια στους ανεξόφλητους λογαριασμούς. Καθημερινά στα γραφεία της ΔΕΗ γίνονται 150 με 200 διακανονισμούς.